Καλησπέρα, παιδιά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Γιάννης, η Αλή του Driver B. Σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά να σας παρουσιάσω ένα ακόμα ελληνικό προϊόν, ο λόγος για το Ρουμπί. Σειρά φαινόμενο από την Gas Mods. Το προϊόν μου έχει σταλεί από την Gas Mods για την παρουσίαση και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Ρουμπί είναι ένας MTL RTI τιμοποιητής, αρκετά διακριτικός, με λεπτά χαρακτηριστικά. Πάμε να δούμε πώς έχει τη συσκευασία του, να δούμε τι καλό έχει μέσα, να κάνουμε και ένα στισηματάκι, να δούμε τι λέει. Ρούμπι λοιπόν, RTA MTL, έχετε αυτήν την πολύ ωραία κασετινούλα. Κάστο λογοτυπάκι μας με την κορονίτσα και vaping style. Και ας ανοίξουμε τη συσκευασία μας κατά αυτόν τον τρόπο. Πολύ όμορφα. Και να ο Ρούμπι μας. Παιδιά, εντάξει, είναι πολύ μικρό το μέγεθός του και είναι και πάρα πολύ όμορφος και προσεγμένος. Εξίσου και το όνομά του, λέω στα παιδιά Ρούμπι, μου λένε Ρουμπίνι, μάλιστα. Ενδιαφέρον, πολύ καλή ιδέα. Ας προχωρήσουμε στα περιεχόμενα της συσκευασίας μας. Ένα τρουδιπάκι extra ultem, πολύ όμορφα. Ένα extra tankάκι ultem με την εισαγωγή του υγρού από εδώ και γκάστο λογότυπο στη μέση, θα το δούμε αναλυτικότερα πιο μετά. Ένα extra σακουλάκι με οριγκάκια και βιδάκια, πολύ όμορφα, πολύ ωραία. Θα ήθελα βέβαια να έχει και εγχειρίδιο χρήσης. Έτσι, βέβαια, μου είπαν τα παιδιά έχουν το gasmods.com για τα manuals. Οπότε λοιπόν, πάμε να δούμε το ρούμπι μας αναλυτικότερα. Εδώ είμαστε με το ρούμπι στα 33 χιλιοστά ύψος χωρίς το drip tip, 22 χιλιοστά η διάμετρος του, 304 ατσάλι, 2 ml χωρητικότητα, 5-10 επίχρησος πόλος. Έχετε με τη βάση της Zest την version 2,2. Από εδώ έχουμε το γέμισμά του από αυτό το δαχτυλίδι. Αφαιρώντας το δαχτυλιδάκι έτσι πολύ απλά, βλέπουμε την εισαγωγή του υγρού και απλά τοποθετούμε, είναι πολύ εύκολο το γέμισμα. Στο κάτω μέρος έχουμε το δαχτυλίδι του αέρα μας με τις 3 τρύπουλες διαπεραστικές στα 1,7 χιλιοστά και 2 υπόγνωνες διάμεσα εξίσου διαπεραστικές στο 1 χιλιοστό, θα τις δούμε αργότερα. Ας αφαιρέσουμε το τρυπτυπάκι μας. Πολύ όμορφα. Και ας πάμε να ανοίξουμε τον ρούμπι κατά αυτόν τον τρόπο. Που βλέπετε, παιδιά, δεν ανοίγει γιατί έχει τοποθετηθεί στο πάνω μέρος το δαχτυλίδι σε συνεργασία με την καμπάνα που ρυθμίζει τον έλεγχο των υγρών. Πάμε να το ξεβιδώσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, δεξιόστροφα, πολύ απλά, όπως βλέπετε, δεξιόστροφα, σιγά σιγά, χωρίς κάποιο εργαλείο ή κάποια δύναμη. Και εδώ έχουμε το δαχτυλίδι μας που ελέγχει τη ροή υγρού σε συνεργασία με την καμπάνα μας. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στο λύσιμο του τάγκ, κρατώντας το δαχτυλίδι του αέρα. Θα ξεβιδώσουμε το τάγκάκι μας κατά αυτόν τον τρόπο. Πολύ όμορφα, πολύ απλά τα πράγματα, θέλει κάποια δύναμη. Πολύ ωραία, το τάγκάκι μας λοιπόν στα 2 ml. Όμορφα. Ας ξεβιδώσουμε και την καμπανίτσα κατά αυτόν τον τρόπο. Πολύ απλά τα πράγματα, τα σπυρώματά του είναι άριστα. Πολύ ωραία. Ο θάλαμος ατμοποίησης λοιπόν. Πάνω έχουμε τις σπύρες που βιδώνει το δαχτυλιδάκι. Πολύ ωραία. Γκάστο λογότυπο. Και πάμε να δούμε και το ντεκάκι. Ας βγάλουμε το δαχτυλίδι του αέρα κρατώντας το και πιέζοντας μέσα το deck κατά αυτόν τον τρόπο. Πολύ απλά τα πράγματα, πιέζουμε το deckάκι μέσα και βγαίνει. Θα μαλακώσουν και όλα τα ρεγκάκια, θα ρίξουμε λίγο υγρό. Το δαχτυλιδάκι μας λοιπόν και το deckάκι μας. Μονής αντίστασης, 2 τρίπουλες εισαγωγής αέρα στο 1 χιλιοστό, άριστη κατασκευή. Και εδώ έχουμε τις 3 τρίπουλες διαπεραστικές και τις 2 ενδιάμεσα, όπως σας έλεγα στην αρχή. Έτσι. Όμορφα, ας πάρουμε τώρα λοιπόν και το δαχτυλίδι του αέρα μας. Να ξεκινήσουμε να δένουμε το ανθοποιητή μας κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι μπορούμε να το φέρουμε ακριβώς εδώ στις εισαγωγές του αέρα. Όπως βλέπετε, μπορούμε να κάνουμε διάφορες συναλλαγές. Μπορούμε να βάλουμε και τις 3, τις 1,7 άμα θέλουμε, τις 2 μικρές, τη μία από το κάτω μέρος ή τη μία μικρούλα στο κάτω μέρος, τη μία από την απέναντι μεριά. Ωραία, εγώ θα το τοποθετήσω τώρα έτσι, θα διορθώσω και λίγο
Πολύ ωραία. Και ας βάλουμε την καμπανούλα μας. Πρέπει να κάτσει ακριβώς στην ευθεία. Άμα δείτε κάποιο ζόρισμα θα σταματήσετε για να τραυματίσετε τα σπυρώματα. Θα βάλετε δύναμη δηλαδή. Θα κάνετε μια στροφούλα. Ωραία. Έχει κάτσει καλά, βλέπετε. Δεν με ζόρισε κάπου και συνεχίζω να βιδώνω. Απλά τα πράγματα. Ας βάλουμε και το αγκάκι μας λοιπόν, το οποίο βιδώνει πάνω στο δαχτυλίδι του αέρα. Κατά αυτόν τον τρόπο, απλά πράγματα. Όμορφα. Και τώρα το δαχτυλιδάκι μας, και αυτό θα το δώσουμε στην ευθεία να μην τραυματίσουμε κανένα σπύρωμα. Και θα το βιδώσουμε αριστερόστροφα, παιδιά. Όπως είπαμε, είναι ανάποδα τα σπυρώματα. Βλέπετε, κατά αυτόν τον τρόπο, χωρίς να βάλουμε δύναμη μόλις καθίσει, έτσι. Ωραία. Το τρυπτυπάκι μας. Και πάμε να κάνουμε και ένα στισματάκι. Ωραία, λοιπόν, έχουμε βιδώσει τη βάση μας πάνω στο tab. Και θα ξεκινήσουμε να θέσουμε μια τεστασούλα με διάρρη πυρήνα. Σειρματάκι 32 κάνθαλ. Ωραία, σκύψουμε την πρώτη σπήρα. Μία. Ωραία, 2, 3, 4, 5. 7 σπυρούλες θα κάνουμε. 6, 7. Θα βγει γύρω στο 1 και κάτι, ohm. Κάπου εκεί θα βγει περίπου. Κάπου εκεί παίζω εγώ. Μπορείτε να παίξετε από 0,85 μέχρι 1,2, 1,2. Εκεί νομίζω είναι καλά. Λοιπόν, θα το τοποθετήσουμε ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο. Το deck μας. Θα περάσουμε το σηματάκι κάτω από τη βιδούλα. Να σας το δείξω κιόλας λίγο, μισό λεπτό. Βλέπετε, έτσι ακριβώς. Το περίσσευμα στην απέναντι μεριά. Ωραία. Πολύ ωραία. Φτιάξουμε λίγο το κόλλι και ας βιδώσουμε τον πρώτο πόλο μας. Απλά. Έτσι. Πολύ ωραία. Το ίδιο και με τον απέναντι πόλο. Το σηματάκι μας ακριβώς από κάτω και στην απέναντι μεριά. Και βιδώνουμε. Μόλις δώσουμε το σφίξιμο, καλό είναι να κάνουμε και λίγο ακόμα μια, ούτε μισή στροφούλα, έτσι να πιάσει λίγο πιο καλά. Ωραία. Πολύ ωραία. Κέντραω λίγο ακόμα το κόλλι μου. Και θα το σηκώσω και λίγο, παιδιά, να είναι πάνω από τα βιδάκια. Δεν θέλουμε να κουμπάει στις βιδούλες. Βλέπετε. Πολύ ωραία, εκεί είμαστε καλά νομίζω. Ας κόψουμε και τα περισσεύματα τώρα. Πολύ ωραία, είμαστε καλά. Πάνω από τα βιδάκια, να μην ακουμπάει για να μην βράχει κυκλώσει το coil. Δεν θέλουμε να ακουμπάει στα βιδάκια. Έτσι, τα σύλλογα μας έχει κάτσει έκεντρα όπως βλέπετε. Έτσι. Στη σωστή θέση είμαστε λοιπόν. Ωραία. Πολύ ωραία. Μια χαρά είμαστε. Για να δούμε λοιπόν πόσο ohm είναι η αντίστασή μας. Ένα ohm. Ωραία. Θα θερμάνουμε βέβαια και λίγο. Καθαλάκι είναι. Θα βαρύσω λίγο παραπάνω. Λοιπόν, για να δούμε από μέσα προς τα έξω λοιπόν. Πολύ ωραία. Ένα και κάτι. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, σήμερα έχω το Hammer Cotton μαζί μου, παιδιά. Ευχαριστώ τη Hammer και τον Πιγλιμπίδη που μου το δώσαν για την παρουσίαση του Ruby. Ευχαριστώ πολύ. Το δοκιμάζω μία εβδομαδούλα με τα υγρά μου. Καλά κάθεται, πλάθεται και εύκολα. Ωραία υφή έχει έτσι. Θα το δούμε βέβαια, θα κάνουμε και ένα βιντεάκι γι' αυτό με κάτι υγράκια που έρχονται σύντομα. Ωραία. Εδώ έχουμε τη λωριδούλα μας, να θα τη φτιάξουμε λίγο έτσι. Όμως θα ξεκινήσουμε να δούμε αν είναι τυχερή μας μέρα. Για να δούμε. Θέλω και αυτό. Ωραία. Για να δω. Ω, πολύ ωραία. Μια χαρά. Εδώ βλέπετε που έχει στον boss λίγο θα αφαιρέσω. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε λωρίδα. Από την ίδια που έχουμε αφαιρούμε απλά. Έτσι λίγο. Ωραία, μέχρι να περάσει άνετα, όχι πάρα πολύ άνετα, εδώ, σε αυτό το σημείο. Ούτε πολύ φιχτά, ούτε πολύ χαλαρά. Είμαστε μια χαρά. Και ας κόψουμε τώρα τα περισσεύματα.
μετρώντας με τη βάση μας σε αυτό εδώ το σημείο, παιδιά, ακριβώς. Βλέπετε, σε αυτό εδώ το σημείο. Πολύ ωραία. Και από την άλλη μεριά, χωρίς να τραβήξουμε βέβαια το βαμβάκι μας, προσεκτικά όσο μπορούμε. Στο ίδιο σημείο πάλι, ωραία, μια χαρά. Είμαστε μια χαρά. Τώρα θέλουμε να κάνουμε μια μυτούλα, να κουμπίσει τις ταγκανίτσες από την μία πλευρά και από την άλλη πλευρά αντίστοιχα. Θα πάρουμε λοιπόν το ψαλιδάκι μας και θα ακολουθήσουμε αυτήν εδώ τη διαδρομή, βλέπετε, πολύ απλά, εδώ αυτή τη διαδρομούλα. Ένα κοψιματάκι από εδώ, ένα κοψιματάκι από την άλλη, το ίδιο πράγμα, τη διαδρομή ακολουθούμε αυτή. Πλάγια έτσι όπως βλέπετε, πολύ απλά, έτσι, και από απέναντι ακριβώς αντίστοιχα. Αυτή τη διαδρομή ακολουθούμε εδώ, απλά πραγματάκια. Ωραία, θέλουμε να θηλυκώσει στα δαγκανάκια μας χωρίς να τα στουμπώσουμε, έτσι, απλά να πιάνει το βαμβάκι θέλουμε εκεί πέρα, απλά να κάθεται εκεί πέρα. Ρίξω και το υγράκι μου, όχι πάρα πολύ. Θα ρίξουμε όμως υγράκι εδώ, έτσι. Να σκούσει και το βαμβάκι, να είμαστε και πιο καλά. Ωραία. Βοηθήσει λίγο. Πολύ ωραία. Ωραία, εδώ. Περιμετρικά, μια χαρά είμαστε. Όμορφα. Λοιπόν, τώρα θα πάρω εγώ το εργαλειάκι που έστρεψα την αντιστασούλα μου. Έτσι, για να φτιάξω τα βαμβάκια μου. Εντάξει, μπορώ να πάρετε και ένα κατσαβιδάκι να το κάνετε αυτό. Ωραία, θα πιάσουμε λοιπόν τη μυτούλα που έχουμε φτιάξει και θα την ακουμπήσουμε στο δαγκανάκι. Δεν θα τη στουμπώσουμε μέσα, απλά θα την ακουμπήσουμε να πιάσει το δαγκανάκι τη μυτούλα, δηλαδή, έτσι, χωρίς να τη στουμπώσουμε. Πολύ ωραία. Και προσέχουμε κιόλας να μην εξέχουν τριχούλες από το βαμβάκι, γιατί άμα βάλουμε την καμπάνα μας μετά, μπορεί η καμπάνα στριβοντάς τη να πάρει μαζί κάποιες τριχούλες στο βαμβάκι, να μας χαλάσει το στήσιμο και να έχουμε ανεπιθύμητες διαρρούλες. Οπότε λοιπόν θα προσέξουμε λίγο έτσι ομοιόμορφα, βλέπετε, σιγά σιγά, απλά να αφήσουμε το βαμβάκι μας μέσα στη δαγκανούλα. Απλά πράγματα, έτσι, βλέπετε. Πολύ ωραία, έχουν κάτσει μια χαρά. Επαναλαμβάνω, χωρίς στούμπομα, έτσι, και χωρίς κάποια πίεση. Πολύ ωραία. Διορθώσουμε και λίγο εδώ. Πολύ ωραία. Είμαστε μια χαρά. Να κάνουμε και ένα fire. Δώσε ρούμπι, δώσε. Δώσε πόνο. Τέλεια. Είμαστε τέλεια. Ωραία. Και ας πάρουμε τώρα το δαχτυλίδι του αέρα. Και από εδώ μπορούμε να φτιάξουμε στο περίπου τον αέρα μας. Θα τον ολοκληρώσουμε μετά στο μοντάκι πάνω, θα σας δείξω πως γίνεται. Ωραία, στο περίπου λοιπόν έβαλα μια τρυπούλα εγώ. Και σβητώσουμε την καμπανούλα μας. Για να δούμε τώρα εδώ κάτω από την κάμερα, παιδιά, συγχωρέστε με, είναι λίγο πακετάκι, για να δούμε εδώ. Εντάξει. Για να δούμε, ωραία. Πήρε πολύ βολτίτσα, οπότε βιδώνουμε μέχρι κάτω την καμπανούλα μας στη βάση. Και τώρα θα βιδώσουμε το τάγκ μας στο δαχτυλίδι του αέρα. Είπα να βάλουμε το ultimate, να αλλάξουμε λίγο, να δούμε και πως είναι και με το ultimate ο Rubies. Πολύ ωραία. Το δαχτυλιδάκι λοιπόν που πηγαίνει στο πάνω μέρος του τάγκ για την επαναπλήρωση του ατμοποιητή μας. Και το δαχτυλιδάκι που είναι για το άνοιγμα και κλείσιμο των υγρών. Θα το βιδώσουμε δεξιόστροφα. Όχι, παιδιά, αριστερόστροφα. Μέχρι να πατήσει κάτω θα σταματήσουμε χωρίς να βάλουμε παραπάνω δύναμη. Πολύ ωραία. Και ας ξεβιδώσουμε το ρούμπι από το tab. Ωραία. Και ας βάλουμε και το τρουτυπάκι του. Να είναι ασορτή με το ultem. Πολύ ωραία. Πιο ωραίος δεν είναι με το ultem. Νομίζω είναι πιο ωραίος. Ναι, είναι πιο ωραίος με το ultem.
Ας βγάλουμε λοιπόν το δαχτυλιδάκι από το tank, να δούμε την εισαγωγή του υγρού μας και ας γεμίσουμε τον ατμοποιητή μας. Λοιπόν, αυτό το στομιάκι μπαίνει ωραία, όπως βλέπουμε το μυτερό μπαίνει μια χαρά. Αλλά ας δούμε και ένα άλλο που έχω λίγο πιο χοντρούλι, για να δούμε εδώ. Παιδιά, αυτό δεν μπαίνει, είναι προβληματάκι, λίγο πιο μεγάλη πρέπει να ήταν τρυπούλα, κατά τη δική μου γνώμη. Έτσι είναι λίγο πρόβλημα αυτό. Πάμε λοιπόν να γεμίσουμε τον ατμοποιητή μας στα 2 ml. Πολύ ωραία, σιγά σιγά έτσι. Πολύ ωραία. Ας βάλουμε και το δαχτυλιδάκι να κλείσουμε την εισαγωγή του υγρού και ας προχωρήσουμε να δούμε πως ανοίγουμε και κλείνουμε τα υγρά μας. Λοιπόν, θα κρατήσουμε τον ατμοποιητή μας και θα πιάσουμε την καμπανούλα, βλέπετε, και θα την ξεβιδώσουμε. Και όσο την ξεβιδώνουμε, ανεβαίνει μαζί και το δαχτυλίδι, βλέπετε. Το κενάκι που έχει αφήσει μας δείχνει ότι η καμπάνα είναι τέρμα ανοιχτή. Ωραία. Πολύ απλά τα πράγματα, βλέπετε το κενάκι. Τώρα που θα βιδώσουμε πάλι την καμπανούλα, όσο βιδώνουμε κατεβαίνει μαζί και το δαχτυλιδάκι. Εδώ μας δείχνει ότι είναι τέρμα κλειστά τα υγρά μας. Εδώ κάπου στο ενδιάμεσο. Και αυτό ήταν. Πάμε για τα συμπεράσματά μας λοιπόν. Φαινόμενο Ruby. Ruby λοιπόν, και επιστρέψαμε. MTL ατμοποιητής, έτσι, RTA. Αρκετά MTL θα τον έλεγα, έτσι. Είναι λίγο παραπάνω σφιχτός από αυτά που έχετε συνηθίσει. Είδαμε και την ανάλυση των εισαγωγών του αέρα, στα πόσα χιλιοστά είναι κάθε τρύπα και όλα αυτά. Παιδιά, εντάξει, ακόμα το μέγεθός του είναι πολύ συμπαθητικό, έτσι. Κοιτάξτε εδώ το μέγεθος. Πάρα πολύ μικρούλης, έτσι. Ικανοποιητικό του μανάκι και πολύ καλό χτύπημα. Η γεύση του, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλή και η ανάλυση γεύσης και μ' αρέσει που έχει και διάρκεια. Έτσι, πολύ smooth ο άτμος του. Απαλός άτμος, έτσι, ωραίος. Πολύ ωραίος, ήσυχος γενικά, δεν είναι πολύ θορυβώδες. Κουσουράκι θα έλεγα το γέμισμά του, στο σημείο αυτό ήθελα λίγο παραπάνω, μεγαλύτερη τρύπα του να είναι εισαγωγή στο υγρού. Άλλο κουσουράκι, παιδιά, δεν βλέπω να πω. Μπορούμε βέβαια να ρυθμίσουμε και είδατε ότι ρυθμίσαμε τη ρύθμιση του αέρα από το στήσιμο, πριν κάνουμε το στήσιμο δηλαδή. Μπορούμε να τη ρυθμίσουμε και εδώ πέρα, έτσι, γυρνώντας το tank. Επιλέγουμε την κατάλληλη τρυπούλα, έτσι, κατάλληλες τρύπες. Και ρυθμίζουμε και από εδώ. Εντάξει, τα υγρά που τα ανοίγουμε από εδώ τα δείξαμε και αναλυτικότερα, έτσι πως ανοίγουνε. Η τιμή του, παιδιά, είναι στα 130 ευρώ. Εντάξει, είναι ελληνικός ατμοποιητής. Αν κάποιος μπορεί να τα διαθέσει, από μένα είναι μεγάλο ναι. Έχει αρκετά θετικά στοιχεία ο ατμοποιητής. Πολύ ωραία. Και είμαστε καλά. Αυτός λοιπόν ο Ruby, φαινόμενο από τη GazMods. Σας ευχαριστώ που με ακολουθήσατε. Ένα subscribe με βοηθάτε να συνεχίσω. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε στο επόμενο.